Χαίρετε. Ε, σήμερα θα κάνουμε μία συνέχεια, α, θα συνεχίσουμε τη συζήτηση η οποία έχει να κάνει με το βίντεο με τίτλο «Να επιλέξω τον άνδρα μου ή τους γονείς μου». Έχω μαζέψει εδώ κάποια σχόλια δικά σας και κυρίως τα σχόλια της Ζακς Αλεξάνδερ τα οποία θέλω να τα διαβάσω γιατί τα θεωρώ σημαντικά και θέλω να παραμείνουν α, στο κανάλι σε μορφή βίντεο. Λέει λοιπόν η Jacques, να επιλέξω τον άνδρα μου ή τους γονείς μου. Το πρόβλημα ξεκινά από τη στιγμή που θέτεις το ερώτημα. Τόσο το άτομο που αποκαλεί άνδρα σου, όσο και οι γονείς σου, είναι σε έναν αγώνα δρόμου για το ποιος θα σε χειριστεί καλύτερα και ποιος θα κόψει πρώτος το νήμα κατά την τελική ψυχική σου εξόντωση. Παιχνίδια εξουσίας, βεβηλώνοντας την ύπαρξή σου. Μπορεί αυτά που θα ακολουθήσουν παρακάτω, λέει Jacques, να σε εκνευρίσουν, να σε στεναχωρήσουν. Άλλωστε η αλήθεια είναι νηστέρη χωρί αναισθητικό, γιατί έρχεσαι αντιμέτωπος, αντιμέτωποι με τα δικά σου λάθη. Οι γονεί σου αποφάσισαν πότε θα σε ρωτώ. Εσύ ήθελε να προβεί σε αυτό το βήμα, ή ακολουθεί τι κοινωνικέ νόρμες που σου επιβάλλουν οι γονεί σου ώστε να προαχθούν εκείνοι στα μάτια της πολυαγαπημένης τους κοινωνίας αδιαφορώντας για τα δικά σου συναισθήματα και τα προσωπικά σου θέλω. Επιθυμείς να είσαι πιόνι σε μια συψεμική σκακέρα ή ένας άνθρωπος με προσωπικότητα. Ας κάνουμε ένα μικρό ταξίδι στην παιδική σου ηλικία. Θα ήθελα να γνωρίζω, δεν είναι περιέργεια αλλά ουσιαστική ανησυχία, ώστε να σε βοηθήσουμε να απεγκλωβιστείς από τον αδύρ που σε βήθησαν, τις συνθήκες που επικρατούσες στο πρώτο σου περιβάλλον, τον τρόπο με τον οποίο μεγάλωσε και κυρίω τον τρόπο με τον οποίο βίωσε την απολυταρχική νοοτροπία του γονιό σου που αγγίζει σκέψει και πράξει σκοτεινών δεκαετιών. Α μεταφερθούμε στην εφηβική σου ηλικία 13-19, αλλά και στην συνέχεια συναισθηματική σου εφηβεία. Βαδίζουμε προ το 26ο έτο. Ποιε ήταν οι εμπειρίε σου: ερωτικέ, κοινωνικέ, φιλικέ, και ό, το διαργασιακό σου περιβάλλον, και οι ενασχολήσει σου. Μα κυρίω θα σε ρωτήσω τι είναι αυτό που σε γεμίζει, τι αγαπά. Ποιο είναι το πρόσωπο τη ευτυχία για εσένα. Τι σε θυμώνει, τι σου δίνει χαρά. Με τι γελά η ψυχή σου. Πού θέτει τα όχι σου και πού προσφέρει απλόχερα τον εαυτό σου. Γνωρίζει τον εαυτό σου. Ποια είσαι. Σε άφησε η τοξικότητα το γονιό σου να ζήσει το απτό, το πραγματικό, ή βυθίστηκε στον χώρο του ψευδεσιακού δημιουργώντα ανάγκε οι οποίε δεν είναι δικέ σου, αλλά το συναισθηματικό κενό εκείνων που ήθελα να συμπληρώσουν. Υπήρξε ποτέ πομπό, ή παραμένει ένα παθητικό δέκτη. Πολλά τα ερωτήματα φίλοι τη επιστολή που πρέπει να απαντήσει εσύ ίδια στον εαυτό σου και αυτό θα επιτευχθεί μόνο όταν γνωρίσει τον εαυτό σου γονειοποίηση, θυματοποίηση, χειριστικότητα, επίκληση στο συνέστημα είναι κάποιες από τις εντός εισαγωγικών αρετές, τις αγίες εντός εισαγωγικών ελληνικής οικογένειας, μέχρι το θύμα που έχουν το θράσος να αποκαλούν παιδί τους, φτάσει στα δεσμά της κατάθλιψης και στη φυλακή της συνεξάρτησης. Το άτομο το οποίο αποκαλεί άνδρα σου έχει βγάλει πρόγραμμα, ένα πλάνο ζωής της δικής σου ζωής, μια ζωή που δεν του ανήκει, δεν είσαι αντικείμενο ούτε κτήμα του, α τον ενημερώσει κάποιο, δίνοντα σου εντολέ πώ θα κινηθεί, με ποιου θα έρθει σε επαφή, δεν έχει σημασία αν πρόκειται για του τοξικού γονεί σου, σημασία έχει η αντικειμενοποίηση τη ύπαρξή σου, όροι και κανόνε, υπακούοντα τι εντολέ του. Αν ρίξει μια ματιά στα πόδια και στα χέρια σου, υπάρχουν νήματα, τα νήματα που σου έχει περάσει και σε χειρίζεται σαν μαριονέτα σε θέατρο σκιών ή σε το παιχνίδι του. Είσαι αυτό το παιχνίδι που αποζητούν οι χειριστικοί άνθρωποι για να αποκτήσουν νόημα στη ζωή. Σε ρουφάει, στραγγίζοντα τι ψυχικέ σου δυνάμει, τοξικό βαμπυρισμό για σένα, μα για εκείνον πηγή ενέργεια. Πρόσεχε, γιατί τα παιχνίδια έχουν ημερομηνία λήξη. Η ανάκτηση τη ψυχοσυναισθηματική ισορροπία αλλά και τη σωματική υγεία απαιτούν κόπο ετών ώστε να επανέλθουν σε υγιή επίπεδα αλλά και να επαναπροσδιοριστούν. Αφού λοιπόν έθεσε το ερώτημα, να επιλέξω τον άνδρα μου ή τους γονείς μου, θα σου απαντήσω να διαλέξεις εσένα. Να φύγεις μακριά από όλους, αλλάζοντας ριζικά τη ζωή σου. Έχεις διαστευλώσει άθελά σου το τι είναι η δυναμική του ανθρώπου και ποια είναι η ουσία της ανεξαρτησίας. Το τοξικό παρελθόν σε δίδαξε πως η βάση του φυσιολογικού είναι η λεκτική ψυχική κακοποίηση, το κλειδί της ψευδεσιακής κατάστασης στην οποία βρίσκεσαι, είναι στα πρώτα χρόνια της ζωής σου και στις ηθίκες του περιβάλλοντος προστάτη. Ή σε ένα οικοδόμημα χωρίς βάσεις. Σε δημιούργησαν. Δεν δημιουργήθηκες. Τώρα είναι η ώρα της αφύπνισης. Είναι τούτη εδώ η ώρα που θα ξεκινήσεις το ταξίδι ανακάλυψης του ίδιου σου του εαυτού, που θα πετάξεις στο προσωπείο και θα αποδεχτείς το πρόσωπο. Θα χαράξεις δρόμους προχωρώντας ελεύθερη, θέτοντας τα δικά σου όρια, κάνοντας τα δικά σου λάθη μέσα από αυτοαγάπη, αυτοπροστασία, γνωστική αναδιάρθρωση, κριτική ικανότητα, ενεργητική επικοινωνία, ενεργητική ακρόαση, ψυχοθεραπεία. Οι πυλώνες αποκάλυψης του εαυτού. Αυτοαγάπη, αυτοπροστασία, γνωστική αναδιάρθρωση, σημαίνει να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε, κριτική ικανότητα, να μπορούμε να κρίνουμε τι ακριβώς συμβαίνει, ενεργητική επικοινωνία, ενεργητική ακρόαση, ψυχοθεραπεία οι πυλώνε αποκάλυψη του εαυτού. Φρόντισε τον εσωτερικό σου ναό, ενδυνάμωσε το σώμα, καλλιέργησε τον νου, αγάπα τον εαυτό σου ώστε να οδηγηθεί σε ανθρώπου που θα σε αγαπούν για αυτό που είσαι και όχι για αυτό που επιβάλλουν να είσαι. Μάθε να ζει και όχι απλώ να υπάρχει. Φιλικά πάντα, λέει Ζάξ. Ιστερόγραφο δεν είναι άνδρα σου αυτό που σε υποτιμά, κακοποιεί. Μου πέταξε τα πράγματα. Όταν μάθει ποια είσαι, θα βιώσει αληθινά την έννοια τη συντροφικότητα και την αισθαντικότητα τη αγάπη. Ινφω, δηλαδή ενημέρωση, δίπλα στη λεκτική ψυχική κακοποίηση, καραδοκή και σωματική. Διαβάζω καλά στα σχόλια, έχω παρεστήσει. Επειδή ένα ζευγάρι μπορεί να χωρίσει εύκολα με έναν καυγά, γι' αυτό εμεί οι γονεί λέμε να επισημοποιήσουν τη σχέση του. Εσεί, ποιοι εσεί. Με ποιο δικαίωμα επεμβαίνετε σε ζωέ που δεν σα ανήκουν, τι να επισημοποιήσουν ακριβώ, τι κακοποιητικέ συμπεριφορέ ώστε να εκπληρώσουν το κοινωνικό σα πρότυπο. Σκοταδισμό και δικαιωματισμό. Και συνεχίζει Ζαξ. Εδώ μέσα κάποιοι κάποιες τι λέτε ακριβώς. Ότι δίθεν οι απόψεις και τα σχόλια του καναλιού δημιουργούν λανθασμένες εντυπώσεις για τους γονείς, πράγμα το οποίο δεν κάνει καλό στην κοινωνία, με αποτέλεσμα τα παιδιά να επηρεάζονται παρατώντας τους, τους σε γεροκομεία. Και διαβάζω εδώ το επίμαχο σχόλιο. Μια Χρήστη έγραψε: Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει η κοπέλα είναι να χωρίσει αμέσω. Ο σύντροφο έβγαλε τη μάξ, μάσκα του και έδειξε το πραγματικό του πρόσωπο και τι αξίε του. Θα μαρτυρήσει στη ζωή τη. Όταν θυμώνουμε, βγάζουμε πάντα αυτό που έχουμε μέσα μα. Γι' αυτό έχει επέλθει ο θυμό για να βγάλει από μέσα του ο άλλος να πληγώσει. Ε, είναι έτσι πολύ ενδιαφέρον ότι έγιναν όλοι οι ειδικοί συναισθημάτων, ε. Να οριμάσει, να βασιστεί στον εαυτό τη, να κρατήσει τη θέση τη, του γονεί, να κρατήσει τη θέση του στου γονεί, δηλαδή ο άνδρας είναι το πρόβλημα, όχι οι γονεί, να ανεξαρτητοποιηθεί με πολύ αγάπη προ του γονεί, του οποίου πρέπει να τιμάμε αλλά όχι να μα πατρονάρουν, μόνο να λέμε αρνητικά για του γονεί δεν είναι θετικό για την κοινωνία ούτε για εμά του ίδιου, του αφήνουν μετά τα παιδιά και πεθαίνουν στα γυροκομεία. Καλό θα είναι να τονίζετε μερικέ φορέ και τα θετικά των γονέων που βλέπω ότι δεν το κάνετε. Αυτό το σχόλιο τη Ζαξ και την εξόργησε. Το οποίο είναι ένα σχόλιο άρε μάρε κουκουνάρε. Στο οποίο λέει δεν είναι καλό ο άντρα τη και να χωρίσει τον άντρα τη. Εγώ σε καμία περίπτωση δεν είχα πει στο αρχικό βίντεο πω είναι καλό ο άντρα τη και μπράβο και συγχαρητήρια που συμπεριφέρεται έτσι και να συνεχίσει να ανέχεται τι όποιε κακοποιητικέ συμπεριφορέ. Αντιθέτω, τη είπα ότι αν δεν ξεκολλήσει από του γονεί σου και αν δεν κάνει η ίδια προσωπική ψυχοθεραπεία, δεν θα μπορεί να ξέρει και τι πραγματικά συμβαίνει στη σχέση σου. Εκείνο το, αυτό το αχαρακτήριστο σχόλιο λέει ότι οι γονεί να είναι στη θέση του, να μην, να, να μην κουνήσουμε του γονεί από τη θέση του και εμεί εδώ στα βίντεο να μην μιλάμε εναντίον των γονέων, γιατί μετά κινδυνεύει η κοινωνία να καταστραφεί, επειδή τα παιδιά θα αφήνουν του γονεί του να πεθάνουν στα γεροκομεία, επειδή του λέμε εμεί αυτό το πράγμα. Ό,τι να είναι. Λέει Ζάξ, εδώ μέσα, κάποιοι κάποιε τι λέτε ακριβώ, Ότι οι δίθε, ότι δίθεν οι απόψει και τα σχόλια του καναλιού, καναλιού δημιουργούν λαθασμένε εντυπώσει για του γονεί, πράγμα το οποίο δεν κάνει καλό στην κοινωνία με αποτέλεσμα τα παιδιά να επηρεάζονται παρατώντα του σε γυροκομεία. Παρακολουθείτε αυτό εδώ το κανάλι, ή ένα κανάλι το οποίο είναι τοποθετημένο στην επιστημονική φαντασία την οποία ζείτε. Γιατί διαστρεβλώνετε την πραγματικότητα δημιουργώντα ψεύτικου διαλόγου. Η εγκεμπελική διαστρέβλωση δεν ευνοεί ποτέ κανέναν και κυρίω αυτόν αυτήν που την πράττει. Δεν μπορούν τόσο η κυρία Πετρίδοσο όσο και τα μέλη τη κοινότητα να δώσουν συγχωροχάρτη, μια και η συναισθηματική δολοφονία του θύματο όπω και η καταράκωση τη σωματική του υγεία από ανάρκη στου τοξικού γονεί, γονεί εντό αγωγικών, δεν νοείται να παραβλεφθεί. Παιδιά τα οποία προέρχονται από τοξικά και άκρο κακοποιητικά περιβάλλοντα δεν γνωρίζουν τον ίδιο του τον εαυτό, δεν διαθέτουν προσωπική ταυτότητα, δεν αναπτύχθηκαν υγιώς τόσο συναισθηματικά όσο και σωματικά, δεν απέκτησαν υγιή επαφή με την πραγματικότητα, δεν γνωρίζουν τι σημαίνει σχέση ιστορική και εμπιστοσύνη, απέκτησαν λαθασμένη εικόνα για τι συμπεριφορέ των ανθρώπων, αντικατέστησαν την αγάπη με την κακοποίηση, το νιάξιμο και το ενδιαφέρον με τη συναισθηματική εξάρτηση, γονεοποιήθηκαν βυθίζοντα τη ζωή του σε συναισθηματικέ αιμομηχτικέ σχέσει, θυματοποιήθηκαν χάνοντα το κουράγιο να παλέψουν για να πιστέψουν στη ζωή, μιμήθηκαν το πρώτο του περιβάλλον και μεγάλωσαν αρνούμενοι να αναλογιστούν τι συνέπειε των πράξεών του. Άτομα τα οποία λεπτό, οδηγήθηκαν στη συνεξάρτηση και την κατάθλιψη, τον αυτοτραυματισμό και την αυτοκαταστροφή. Οπότε όχι σε εγκληματικά υποκείμενα επειδή αυτοτιτλοφορούνται ως γονεί. Δεν θα πούμε τίποτα θετικό γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει. Συγγνώμη που χαλάμε το τέλειο εντό αγωγικών οικοδόμημα της αθρής κοινωνίας σας. Αλλά σας πιστοποιώ πως όσο και να προσπαθείτε μέσα από την επίκληση στο συνέστημα την ύψιστη μορφή χειριστικότητας να πατάτε στην ανθρωπιά μας, τόσο θα αποκαλύπτουμε την αθλιότητά σας τοξικοί γονεί, τοξική και εντός εντό αγωγικών γονεί, έχουν οδηγήσει με χειρουργική ακρίβεια τα παιδιά του στην αυτοκτονία και ζητάτε από τα θύματα να επιδείξουν ανθρωπιά και ήθο, ο απόλυτο δικαιωματισμό. Υπάρχουν υπέροχοι γονεί εκεί έξω, βιολογικοί γονεί, θετοί, ετερόφιλα ή ομόφιλα ζευγάρια, πνευματικοί γονεί και δαιμόνε, παππούδε και γιαγιάδε ήρωε τη καθημερινότητα, στο οποίο, στους υποκλεινόμαστε γιατί έμαθαν πως γονιός δεν γεννιέσαι αλλά γίνεσαι μέσα από την ανθρωπιά, την ενσυναίσθηση, το σεβασμό στον συνάνθρωπο με οδηγό τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν υπάρχουν τελείοι γονεί, όπω και φυσικά δεν υπάρχουν τελείοι παιδιά, όμω υπάρχουν ανθρώπινα όντα τα οποία διαρκώ εξελίσσονται τόσο για τον εαυτό του, όσο και για την ευημερία και ψυχική μακροζωία του συνανθρώπου. Εδώ έχω ένα βιβλίο το οποίο σας το έχω συστήσει πολλές φορές και σας το ξανασυστήνω. Είναι το βιβλίο «Τοξική γονής» της Dr. Susan Forward. Είναι αυτό το βιβλίο που αυτή την περίοδο διαβάζουμε για τη συμμετοχή, αλλά μπορείτε και εσείς να το βρείτε είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή, αν δεν θέλετε να μπείτε σε συμμετοχή και να το διαβάσετε. Ε, στο κεφάλαιο το δέκατο, στο βιβλίο αυτό, το, στο στο ένα ένατο κεφάλαιο ξεκαθαρίζεται ότι δεν είσαι υποχρεωμένος να συγχωρήσει. Και εδώ μέσα εξηγείται στο βιβλίο, επεξηγείται ότι η συγχώρεση των τοξικών γονέων προτού περάσει η διαδικασία της συναισθηματικής ανεξαρτησίας οδηγεί σε καθήλωση, σε κατάθλιψη και μίσος προς τον ίδιο τον εαυτό. Γιατί και μία φίλη είχε ρωτήσει σε κάποια φάση τι σημαίνει συναισθηματική ανεξαρτητοποίηση την παρέπεμψα στα σχόλια της Ζακς, θα την παραπέμψω και σε όλα τα βίντεο που μιλούν για την συνεξάρτηση. Η συναισθηματική εξάρτηση από τους γονείς, η οποία είναι κύριο χαρακτηριστικό όλων των τοξικών και των τοξικών συγχωνευμένων οικογενειών, είναι πολύ δύσκολο να ανατραπεί και χρειάζεται στις περιπτώσεις των παιδιών που έχουν κακοποιηθεί ψυχικά, σωματικά, σεξουαλικά, οπωσδήποτε ψυχοθεραπεία σε περιπτώσεις τις οποίες είναι πιο light τα πράγματα, είναι λιγότερο σοβαρά, σοβαρά, σοβαρής, σοβαρής μορφής η τοξικότητα των γονέων, μπορεί και μέσα από το διάβασμα τέτοιων ψυχοεκπαιδευτικών βιβλίων και μέσα από την ακρόαση το βίντεο και την παρακολούθηση το βίντεο, μπορεί κάποιος άνθρωπος να βρει τον εαυτό του. Αλλά δεν μπορείς να απελευθερωθείς από τη συνεξάρτηση με τοξικούς γονείς, εάν δεν θυμώσει μαζί τους, αν δεν απορρίψει τη λαθεμένη στάση τους και αν δεν συνειδητοποιήσει και στα συναισθήματα σου και στις σκέψεις σου αλλά και στις πράξεις σου να συνειδητοποιήσει ότι οι γονείς σου είναι οι σε αυτή την υπόθεση και εσύ το θύμα. Και ξαναλέω για το βίντεο πάνω στο οποίο ασχολούμαστε ότι εγώ διαβάζοντα το έδωσα πολύ περισσότερη έμφαση στη σχέση με τους γονείς παρά στη σχέση με το σύντροφο και οπωσδήποτε ένας άνθρωπος που έχει συνεξαρτημένη σχέση με τους γονείς, που είναι εξαρτημένος στους γονείς του, δεν μπορεί να έχει καθαρό βλέμμα για να δει τη σχέση του με τον την σύντροφο ή δεν μπορεί να δημιουργήσει μια υγιή σχέση με έναν σύντροφο και μια σύντροφο. Τελειώνοντα τη συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα, να επιλέξω του γονεί μου ή τον σύντροφό μου ή τον άνδρα μου, Συμφωνώ με την πλειονότητα των σχολείων που ήταν «Επίλεξε τον εαυτό σου». Και εδώ έχω να σας συστήσω ένα άλλο βιβλίο, το βιβλίο «Όρια ζωής». Πρέπει να έχεις έναν εαυτό για να μπορείς να τον προσφέρεις. Είναι τον Dr. Henry Cloud και τον Dr. John Townsend. Είναι το επόμενο βιβλίο που θα διαβάσουμε στη συμμετοχή μετά που θα τελειώσουμε το βιβλίο «Τοξική γονείς», που είναι ένα βιβλίο που βοηθάει για τη συναισθηματική ανεξαρτητοποίηση την αγάπη μου σε όλου και ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Ζάξα Αλεξάνδερ για τα τόσο κέρια σχόλια τα οποία ήθελα να μείνουν σε βίντεο. Φιλιά.